Θα πάμε στην Αθήνα και θα υποδεχθούμε τον προπονητή της πρωταθλήτριας ομάδας του Power Roof στον 7ο όμιλο, τον κύριο Ισίδωρο Σταυριανό. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Το γλεντήσατε? Αρκετά θα έλεγα, ναι. Χθες η επιστροφή ήταν φανταστική με τον κόσμο μας μέσα στο πλοίο. Όλα τα παιδιά, η διοίκηση, ήταν στιγμές, δηλαδή, σπουδαίες, φανταστικές. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν για την ομάδα του Power Roof, την ομάδα σας που κράτησε το προβάδισμα έναντι του Πανιωνίου και στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος, στον 7ο όμιλο, ίσως στον ανταγωνιστικότερο, κατά πάσα πιθανότητα στον ανταγωνιστικότερο όμιλο του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, και τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πρώτα το σχόλιο σας θα ήθελα, πριν εξειδικεύσουμε. Κοιτάξτε, τώρα αν αναλογιστούμε ότι είχαμε σαν αντίπαλό μας τον Πανιόνιο, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, και ο Άγιος Νικόλαος ήταν μία πάρα πολύ σπουδαία ομάδα, και θεωρώ πως όλες οι ομάδες αγωνιστικές σε έναν πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, καταλαβαίνετε την αξία που παίρνει η επίτευξη του πρωταθλήματος. Μιλώντας για το φετινό πρωτάθλημα, να κάνουμε ένα flashback. Η ομάδα σας που είναι ξεκάθαρο ότι θα κυνηγήσει την άνοδο, ξεκινάει κάπως μουδιασμένα την διοργάνωση. Στον πρώτο γύρο δεν είχε την πρώτη θέση. Την κατήχε ο Άγιος Νικόλαος, τον οποίο διαδεχθήκατε μετά στο δεύτερο γύρο μέχρι το φινάλε, μέχρι που έκλεισε χθες η αυλαία, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και της 18ης αγωνιστικής και τέλειωσε η χρονιά στον 7ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Κάντε μου, χωρίστε μου έτσι σε κάποιους μικροκύκλους, όπως τους εσείς οι προπονητές λέτε για την προπόνηση, την φετινή χρονιά, και βάλτε μου κάποια μικρά τιτλάκια στο τι έγινε, σε αυτό το story το οποίο θέλουμε να μας κάνετε για τον Power Roof. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η ομάδα χτίστηκε από την αρχή με έναν και μόνο σκοπό, να κάνει πρωταθλητισμό. Την ομάδα εμείς τη χτίσαμε χωρίς να γνωρίζουμε σε ποιον όμιλο θα είμαστε, θα πάρουμε μέρος. Απλά είχαμε βάλει σαν στόχο, γι' αυτό με τις συζητήσεις που γίνανε με τη διοίκηση συμφωνήσαμε, ταυτίστηκαν οι απόψεις μας και αποφασίσαμε να πάμε από κοινού για τη νέα χρονιά. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όπως σας είπα, η ομάδα χτίστηκε από την αρχή. Ήταν πάρα πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές, που αυτοί το γνωρίζαμε ότι δουλεύοντας θα κάνουμε καλή ομάδα. Οι ομάδες φτιάχνονται δουλεύοντας, μέσα στο γήπεδο, μέρα με τη μέρα και προπόνηση με την προπόνηση. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που είχαμε βάλει σαν στόχο ήταν να υπήρχε συνέχεια εξέλιξη της ομάδος και να μπορεί να διεκδικήσει μέσα στο γήπεδο αυτό που της αναλογεί. Όταν μάθαμε ότι θα είμαστε στον όμιλο της Κρήτης με τις κριτικές ομάδες, εμείς με τον Πανιόνιο, εμείς δεν αλλάξαμε καθόλου τη φιλοσοφία μας. Πήγαμε έτσι όπως είχαμε ξεκινήσει, και η σταθερότητα πιστεύω που δείξαμε σαν ομάδα, αυτό μας έδωσε και τον τίτλο. Η συνέπεια αποτελεσμάτων. Ναι, πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε αυτό. Αν αναλογιστούμε ότι σε όλο το πρωτάθλημα κάναμε μία ήττα τη δεύτερη αγωνιστική στον Αλμυρό. Με βαρύ σκορ, ναι. Ναι, και κάναμε μετά 4 ισοπαλίες και 13 νίκες.
πιστεύω ότι αυτό δείχνει τη σταθερότητα της ομάδος και είναι η δικαίωση για όλους, για όλα τα παιδιά, για όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την ομάδα. Στο ξεκίνημα της σεζόν, μετά και από αυτή την ήττα, όπως είπατε, με την ομάδα του Αλμυρού, σας αμφισβήτησαν σαν ομάδα. Αυτό πόσο σας επηρέασε, αν σας πείσμωσε και πώς διαμόρφωσε εν τέλει την πορεία σας στη συνέχεια? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν παρεκκλίναμε καθόλου από το στόχο μας. Σίγουρα μας θορύβησε αρκετά αυτή η ήττα και με αυτό το σκορ, αλλά αν θυμόσαστε και τις δηλώσεις που είχα κάνει τότε, μετά το παιχνίδι, εγώ είχα πει ότι δεν αλλάζει κάτι για μας, είναι ένα παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο συμβαίνουν αυτά και τέτοια σκορ, απλά πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας όλοι μαζί. Και αυτό είναι, αξίζει και η διοίκηση πάρα πολλά συγχαρητήρια, ο γενικός αρχηγός της ομάδος που ήταν πάντα δίπλα μας, ο Γιάννης Λαγκαδινός, ο Θοδωρής ο Κουνάδης, ο πρόεδρος, ο Δημήτρης ο Κρητικός, που δείξανε μια σταθερότητα και πίστη σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές βλέπετε ότι από λανθασμένες επιλογές να έχει σχεδιάσει κάπως τα πράγματα και στο τέλος να μην πηγαίνουν έτσι όπως θα θέλεις. Ναι, και υπάρχουν και κάποιοι κλειδονισμοί που δεν απορροφώνται στη διάρκεια μιας πρωταθληματικής περίοδου και υπάρχουν και δυσάρεστα αποτελέσματα για όλους. Το πρωτάθλημα όμως είναι ένας μαραθώνιος. Δεν είναι αγώνας ταχύτητας 100 μέτρων. Είναι ένας μαραθώνιος. Ναι. Εμείς πρέπει να είμαστε συνέχεια προσιλωμένοι σε αυτό. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι στον 7ο όμιλο, ιδιαίτερα του πρωταθλήματος, ήταν περισσότερο ένας αγώνας, μια κούρσα ταχύτητας παρά μαραθώνιος, με τόσο σύντομο, κοντό πρωτάθλημα, μόλις 18 αγωνιστικών, στο οποίο ένα στραβοπάτημα πάρα πολύ δύσκολα καλύπτονταν από τη στιγμή που είχε χάσει έδαφος. Ήταν γι' αυτό μια από τις ιδιομορφίες του πρωταθλήματος, ήταν πολύ, πολύ σύντομο. Και θέλω, coach, να σε ρωτήσω, να σου κάνω την ερώτηση, ποια θεωρείς καθοριστικότερα σημεία, κομβικά σημεία, στην φετινή πορεία της ομάδας του Ρουφ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, να μου τα κατηγοριοποιήσεις. Τα καθοριστικά σημεία στην πορεία προς την πρώτη θέση. Καθοριστικά σημεία ήταν, σας είπα και πριν, η σταθερότητα και η εξέλιξη που έδειχνε η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι. Κάποια παιχνίδια συγκεκριμένα? Παιχνίδια συγκεκριμένα, αυτό θα σας πω αμέσως μετά. Πιστεύω ότι ήταν το παιχνίδι με τον Άγιο Νικόλαο μέσα στο γήπεδό μας, στον πρώτο γύρο. Και το δεύτερο πιο σημαντικό παιχνίδι ήταν με τον Αλμυρό πάλι στο γήπεδό μας, που αυτά τα παιχνίδια καταφέραμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και κάναμε ανατροπή και καταφέραμε και τα κερδίσαμε. Θεωρώ ότι ήταν τα δύο κομβικά παιχνίδια που έδειξε η ομάδα αντίδραση, έδειξε ότι έχει μέταλλο, έδειξε ότι έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα με αυτή την αντίδραση που έβγαλε. Μάλιστα. Αν σου ζητούσα τώρα, στο τέλος της περίοδου, βεβαίως υπάρχει και συνέχεια και θα μιλήσουμε γι' αυτό, με τα μπαράζ, τους αγώνες που θα κρίνουν αν η ομάδα ανέβει στην παραπάνω κατηγορία. Αλλά αν σου ζητούσα να σκιαγραφίσεις τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του ΠΑΟ ΡΟΥΦ, αν όχι εσύ, τότε ποιος, πού θα εστίαζες? Πλεονεκτήματα για μας είναι ότι έχουμε παιδιά στην ομάδα, έχουμε ποδοσφαιριστές στην ομάδα που έχουν παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες. Ναι. Είναι πολύ δυνατό σημείο αυτό για εμάς. Ένα από τα πιο δυνατά σημεία όμως που έχουμε είναι η οργάνωση, όλος ο σχεδιασμός που έχει γίνει από την αρχή. Είναι ότι έχουμε γίνει οργανισμός, ο ΠΑΟ ΡΟΥΦ είναι μια οικογένεια, και αυτό φαίνεται σε κάθε προπόνηση που πηγαίνουμε στο γήπεδο. Χαιρόμαστε να πηγαίνουμε στο γήπεδο, χαιρόμαστε να περνάμε
ποδοσφαιριστές, παράγοντες, προπονητικό team, όλοι μαζί να περνάνε χρόνο, να φανταστείτε τελειώνει η προπόνηση και δεν φεύγει κανένας από το γήπεδο, καθόμαστε πάρα πολύ περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε για διάφορα θέματα και εξωγηπεδικά, για τα πάντα, για τα πάντα. Δηλαδή έχουμε γίνει μια παρέα και αυτό φαίνεται κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να υπάρχει καλό κλίμα, όπως μας είπες, να υπάρχει αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα, είναι υπερπολίτιμο στοιχείο για οποιαδήποτε ομάδα θέτει στόχους. Από τα πιο σημαντικά. Όπως επίσης και πολλά πράγματα κρίνονται και από τις ατομικές εξάρσεις κάποιων ποδοσφαιριστών με προσωπικότητα, όπως είπες, τους οποίους διαθέτει ο Παουρούφ. Αλήθεια, αυτό το στοιχείο της προσωπικότητας, πόσο μέτρησε σε κάποια παιχνίδια στα οποία έπρεπε υποχρεωτικά να κερδιθούν, είναι από αυτά που λέμε ότι κυκλώνονται από ένα προπονητή γενικότερα στη χρονιά. Η άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα είναι η εξής. Όταν έχεις ένα καλό σύνολο και λειτουργεί καλά, μπορείς και κάποια παιδιά που έχεις επενδύσει για να σε βοηθήσουν και να βγάλουν την προσωπικότητά τους, αυτά τα παιδιά την προσωπικότητά τους τη βγάλουν πάρα πολύ πιο εύκολα μέσα σε ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο. Αυτό είναι βέβαιο. Όταν δεν υπάρχει δυνατό σύνολο, γιατί μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα, δεν μπορεί κάποιος να μπαίνει συνέχεια μπροστά και να παίρνει την ομάδα συνέχεια στις πλάτες. Εκτός αν είναι πάρα πολύ χαρισματικός. Εκεί που χρειάστηκαν τα παιδιά, αυτά με την εμπειρία τους, όπως ο Βαγγέλης ο Μάντιος, όπως ο Ζερό, όπως ο Μπάμπης ο Οικονομόπουλος, για να μην ονοματίσω τώρα όλα τα παιδιά έχουν την ποδοσφαιρική τους αξία, αλλά κάποιοι έχουν κάποιες παραστάσεις σε υψηλότερο επίπεδο. Χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν, όλα τα παιδιά δίναν τον καλύτερό τους σε αυτό και με τη βοήθεια αυτών των παιδιών, το πιο έμπειρων, βγάλαμε αυτή την εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δουλεύανε όλοι για όλους και όλοι για έναν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματι. Και θέλω να σταθώ πάλι ακόμα μια φορά, γιατί όλο αυτό, πίσω από όλο αυτό, κρύβονται κάποιοι άνθρωποι για να λειτουργούν τα πράγματα. Να τους πούμε, coach. Εντάξει, πίσω από όλο αυτό είναι ο γενικός αρχηγός της ομάδος, ο Γιάννης Λαγκαδινός, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για όλη αυτή την επιτυχία που έχει έρθει αυτή τη στιγμή στον Παουρούφ. Με τη στήριξη της διοίκησης και να του έχει δώσει το ελεύθερο και να είναι υπεύθυνος στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όλο αυτό έχει την απεικόνιση που βγάζει η ομάδα. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια βεβαίως και στο θέμα της φιλοσοφίας σε ευρύτερο επίπεδο, όχι μόνο αγωνιστικά, μας περιγράψει και τη φιλοσοφία που υπάρχει γενικότερα στο σωματείο. Αλλά σε αυτό το πρώτο μέρος της κουβέντας μας θέλω να μιλήσουμε, να μείνουμε στα αγωνιστικά, στα εντός του γηπέδου. Είπαμε για τα θετικά, για τις αδυναμίες της ομάδας του Ρούφ. Υπάρχουν τα παιχνίδια των Μπαράζ. Εκεί που βέβαιως τώρα στο μέτρο του εφικτού δεν μπορεί να υπάρχει βελτίωση ακόμα, είμαστε Απρίλη. Το σώμα έχει πάρει την κούραση της χρονιάς. Είναι περισσότερο πνευματική η διεργασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί στη συνέχεια. Αλλά αδυναμίες αγωνιστικά για την ομάδα του Ρούφ, ποιες είναι, coach? Η αδυναμία της ομάδας ήταν το ότι ήμασταν μια καινούργια ομάδα. Αυτό ήταν αδυναμία. Εμείς μπορέσαμε πάρα πολύ γρήγορα και κάναμε ένα δυνατό σύνολο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αδυναμίες η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν της λείπει τίποτα, είναι ικανή για τα πάντα και μπορεί να τα καταφέρει. Δηλαδή και στους αγώνες των Μπαράζ ξέρουμε το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά, δεν έχει τελειώσει κάτι για μας και ούτε θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη του. Αν συνεχίσουμε και δουλεύουμε έτσι όπως δουλεύουμε από την αρχή της χρονιάς, ο Παουρούφ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανένα. Ποια στοιχεία δηλαδή θα ήθελες να δεις από την ομάδα σου και στα play-off και στους αγώνες μπαράζ? Τα στοιχεία που θέλω εγώ να δω και περιμένω να δω από την ομάδα μου είναι αυτά που βλέπω
κάθε εβδομάδα από την αρχή του πρωταθλήματος. Απλά εμείς δουλεύουμε συγκεκριμένα για το κάθε παιχνίδι, στοχευμένα για τον αντίπαλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε Κυριακή. Ναι. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε με γνώμονα πάντα να είμαστε καλύτεροι. Αυτή την επιτυχία πού τη χαρίζεις εσύ, coach? Αυτή την επιτυχία τη χαρίζω πού? Στην οικογένειά μου. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η αναμονή βέβαια για τους αγώνες των Παράζ, εκεί που οι ομάδες θα κληθούν να καταθέσουν επιπλέον διαπιστευτήρια για να δούμε τι θα γίνει με τον προβασμό στην επόμενη χρονιά, σε μια δύσκολη κατηγορία. Ελπίζουμε, κατά το δυνατόν αναβαθμισμένη, αν και πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό, μιλώντας για την δεύτερη εθνική κατηγορία Super League 2 στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μιλήσουμε για τη διοικητική φιλοσοφία, μάλλον για την γενικότερη φιλοσοφία του Ρουφ, μιας και σε έχουμε απέναντί μας, coach, και να μας περιγράψεις πώς είναι τα πράγματα, τον τρόπο σκέψης, αντίληψης της ομάδας. Ο ΠΑΟ Ρουφ είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει μια ακαδημία από τις καλύτερες στην Αθήνα. Ναι. Έχει περίπου 250 παιδιά. Mm-hmm. Που δουλεύουν πάρα πολύ καλά, οι προπονητές είναι πάρα πολύ άξιοι, είναι όλοι διπλωματούχοι, έχει τις εγκαταστάσεις του, έχει το γήπεδό του, έχει γήπεδο 8x8 που μπορεί να φιλοξενεί και εκεί κάποιες προπονήσεις. Mm-hmm. Στο γήπεδο τα γραφεία του είναι ανακαινισμένα. Δεν λείπει τίποτα, μπορεί να φιλοξενήσει, μπορεί να υποστηρίξει στο να είναι η ομάδα στη Super League 2. Η φιλοσοφία της ομάδος είναι ότι είναι πανέτοιμη και μπορεί να το υποστηρίξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Το ότι η ομάδα μπορεί να βγει κατηγορία. Δηλαδή είναι προετοιμασμένη από τώρα. Δεν έχει γίνει τίποτα στην τύχη, όλα είναι προγραμματισμένα, ξέρουμε, και το σημαντικό είναι ότι μπορεί να το στηρίξει όλο αυτό. Δηλαδή ο ΠΑΟ Ρουφ δεν είναι μια φούσκα που θα ανέβει και έκανε μια άνοδο και θα είναι ασανσέρ. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα και τη δυναμική σαν ομάδα να μπορέσει να καθιερωθεί στη Super League 2. Συμφωνείς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι να μπορεί να στηρίξει, να υποστηρίξει μια επιτυχία αγωνιστική και σε οικονομικό επίπεδο, ότι η πρόκληση της συμμετοχής στη Super League 2 είναι πρωτίστως οικονομική. Όλα παίζουν, όλα είναι. Αυτό το βασικό, ναι, πείτε μου. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αυτό, αλλά η διοίκηση έχει δείξει ότι μπορεί να το στηρίξει. Ναι, γι' αυτό τον τομέα θέλω να μιλήσουμε, coach, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλες οι ομάδες στον 7ο όμιλο θα ήθελαν την πρωτιά, εφόσον δεν συνοδεύονταν από άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Δηλαδή, ότι αν τερμάτιζαν στην κορυφή, δεν θα ξέραν τι να κάνουν την πρωτιά. Θα τους έφερνε σε αμηχανία η σύσταση, σε ΠΑΕ. Μπράβο, η οποία... Βέβαια. Η οποία, γι' αυτό μιλάω για οικονομική πρόκληση στη δεύτερη εθνική κατηγορία, γιατί πλέον τα πράγματα, ναι, ακόμα και αν μια ομάδα είναι αγωνιστικά επαρκής για να ανέβει, χρειάζεται και οικονομικό, να υπάρχει και το οικονομικό υπόβαθρο που θα το στηρίξει αυτό το πράγμα. Εννοείται, αυτό σας είπα και μας λέτε, ότι ναι, ο ΠΑΟ Ρουφ είναι έτοιμος οργανισμός και αν τυχόν η ομάδα καταφέρει, που θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πάρουμε την άνοδο στη Super League 2, την επόμενη μέρα η διοίκηση του ΠΑΟ Ρουφ είναι έτοιμη να αλλάξει σελίδα και να μπορέσει να υποστηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που μας λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ότι υπάρχουν οι δυνάμεις δηλαδή. Εννοείται, ναι. Να έρθουμε όμως τώρα να περάσουμε και πάλι στα αγωνιστικά. Τι σε προβληματίζει περισσότερο? Θέλω να πω ότι η πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήλθε πολύ ωραία, ο ΠΑΟ Ρουφ την κατέκτησε.
σε προβλημάτιζε η πρωτιά στην κανονική περίοδο ή τα παράς. Θέλω να πω, από πλευράς δυσκολίας τώρα αρχίζουν τα δύσκολα ή τα εύκολα, όπως λέμε. Πιστεύεις ότι τα δύσκολα περάσανε σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό όμιλο όπως ο 7ος, τα δύσκολα τα αφήσατε πίσω και τώρα τα πράγματα γίνονται και από πλευράς πνευματικής ακόμα, αν θέλεις, διαχείρισης, περισσότερο προσβάσιμα, περισσότερο βατά? Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Η δυσκολία του πρωταθλήματος ήταν τεράστια. Όπως σας είπα και πριν, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα, με πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Εύχομαι στο Μανιόνιο να βρει γρήγορα τον δρόμο του, να βρει τις μεγαλύτερες κατηγορίες. Όλοι μας, όλοι μας. Γιατί εκεί του αξίζει να είναι. Βεβαίως. Γι' αυτό το λέω μέσα από την καρδιά μου. Λείπει ο Πανιόνιος από τη Super League 1. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να καταφέρουμε εμείς να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όχι, τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Έχει περάσει το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος και οι δυσκολίες αρχίζουν τώρα. Αρχίζει ένα μίνι πρωτάθλημα που τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ σύντομα, σε μικρό χρονικό διάστημα. Το κάθε ένα παιχνίδι με τις ομάδες που θα λάβουν μέρος, αν δείτε, είναι και αυτές με πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Θα είναι η Παναχαϊκή, είναι η Λιούπολη, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Προεστική. Είναι ομάδες όλες αυτές με τεράστια. Τώρα, εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό και έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Μάλιστα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί, για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε με τον προπονητή, τον τεχνικό της ομάδας του Power Roof, του πρωταθλητή στον 7ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, τον κύριο Σίδωρο Σταυριανό. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Στις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στη συντροφιά μας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ο εκπαιδευτικός όμιλος DP Studies, πληροφορική, ξένες γλώσσες, οικονομία, διοίκηση, μάρκετινγκ, τουρισμός, επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα. Θα τα βρείτε όλα στο DP Studies, εκεί που εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Επιστρέφουμε και πάλι στην συζήτησή μας με τον προπονητή της πρωταθλήτριας ομάδας του 7ου ομίλου της 3ης Εθνικής Κατηγορίας Power Roof, τον κύριο Ισίδωρο Σταυριανό. Coach, τι είναι αυτό το στοιχείο που κρατάς περισσότερο από αυτή τη χρονιά, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στα play-off? Μας είπες για τη συνέπεια βεβαίως που διατηρήθηκε, αλλά ποιο είναι αυτό το στοιχείο που, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, τι επιφυλάσσει για σας η αγωνιστική σας παρουσία στη δύσκολη αποστολή που έχετε για την άνοδο στα play-off με ιστορικές ομάδες, όπως είπαμε, αυτό που θα το έχετε σαν κληροδότημα και θα το φυλάξετε και για του χρόνου και για τα επόμενα χρόνια?
περήφανος που συνεργάστηκα με όλα αυτά τα παιδιά φέτος. Καταφέραμε εκπληκτικά πράγματα. Mm-hmm. Οι χαρές ήταν περισσότερες από τις στεναχωριές. Και έχω περάσει υπέροχα και αυτό θέλω να το συνεχίσω. Mm-hmm. Και να το συνεχίσουμε όλοι μαζί και να τελειώσουμε ευχάριστα όλη την ποδοσφαιρική σεζόν. Αυτό που κρατάω είναι η συνεργασία που είχαμε όλους. Τα παιδιά έχουν γίνει, είναι συνεργάτες μου, οι ποδοσφαιριστές είναι συνεργάτες μου και είμαστε όλοι μαζί μια παρέα, μια πάρα πολύ καλή παρέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και δεν το αλλάζω με τίποτα. Μάλιστα. Βεβαίως, όταν υπάρχει αυτό, η δύναμη μιας ομάδας τετραγωνίζεται, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Μιλήσαμε για τα πάντα, δεν μιλήσαμε για το χθεσινό παιχνίδι με τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο σας έδωσε και την πρωτιά με την νίκη αυτή. Το φοβήθηκες, coach, αυτό το παιχνίδι, αλήθεια. Δηλαδή, είναι το τελευταίο παιχνίδι, έχετε το πλεονέκτημα των 3 βαθμών, σας αρκεί και ο βαθμός ισοπαλίας για να τερματίσετε στην πρώτη θέση. Εξελίχθηκε βάσει αυτών που περίμενες. Γνωρίζαμε εξ αρχής, όχι μόνο αυτό το παιχνίδι, απλά θα σταθούμε σε αυτό γιατί ήταν το τελευταίο χρονικά. Βεβαίως, και είναι λογικό. Ναι. Γνωρίζαμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή δουλεμένη ομάδα που μέχρι πριν 2 αγωνιστικές διεκδικούσε και αυτή. Βεβαίως. Το πρωτάθλημα. Με τις δικές της, τις με προοπτικές. Ήταν η τρίτη. Μπράβο, ναι. Με λιγότερες. Εμείς είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι, σε καμία περίπτωση δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι βολευόμαστε με 2 αποτελέσματα. Ναι, η ισοπαλία δεν υπήρχε στο μυαλό σας, ας πούμε. Όχι, στο μυαλό μας δεν υπήρχε, όπως και σε κάθε παιχνίδι, ναι. Η ομάδα μπαίνει για να κερδίζει. Εμείς σε κάθε μάτς μπαίνουμε μέσα με μοναδικό στόχο να κατακτήσει την κατάκτηση των 3 βαθμών. Είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι ότι είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο μέσα στο γήπεδο, αυτό ναι, το είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα. Και ανάλογα ήμασταν προετοιμασμένοι για το τι θα συνέβαινε να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε το μάτς. Δεν σας κρύβω ότι το παιχνίδι πήγε, το φέραμε εμείς ακριβώς στα μέτρα μας, τα παιδιά πιάσανε πάρα πολύ καλή απόδοση, ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Καταφέραμε και ανοίξαμε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Τα πράγματα εκεί πέρα γίνανε πολύ πιο απλά για εμάς. Καταφέραμε και βάλαμε και δεύτερο γκολ και πήραμε τους 3 πόντους της νίκης. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήμασταν, δεν είχαμε μπει, δεν είχαμε μιλήσει καθόλου όλη την εβδομάδα ότι και το χ μας κάνει και να βολευτούμε και να το, ναι. Να το κοιτάξουμε έτσι. Σε καμία περίπτωση. Ακούσαμε τις δηλώσεις σου μετά το παιχνίδι με τον Αουάν. Έβγαλες μια πίκρα πάντως. Έβγαλα μια στεναχώρια, γιατί είναι άδικο για τους ποδοσφαιριστές μου, για όλη την προσπάθεια που έχουν κάνει όλη αυτή τη χρονιά. Υπάρχει τεράστιος σεβασμός προς τον Πανιόνιο, από όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζονται να γίνονται αυτές οι δηλώσεις. Κατά την άποψή μου. Εγώ το μόνο που ήθελα να κάνω, ήθελα να υπερασπιστώ τους ποδοσφαιριστές μου, γιατί αυτοί μπαίνουν μέσα και αγωνίζονται και δεν δίνω το δικαίωμα σε κανένα να τους στερήσει την προσπάθεια που κάνουν. Μάλιστα. Ο Πάο Ρουφ για σένα, coach, είναι μια πρόκληση ή κάτι σαν προσωπικό στοίχημα, για να περάσουμε σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Εγώ σε όποια ομάδα εργάζομαι κοιτάζω να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό, να δίνω το 100% από τις δυνατότητές μου, να μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά. Ο Πάρουφ για μένα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Είναι μια ομάδα που έχω εργαστεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εκεί. Μεγάλη χαρά που βρίσκεσαι
Εκεί είσαι σε μια ηλικία που το προπονητικό σου προφίλ ακόμα χτίζεται. Μίλησέ μας για τους προσωπικούς στόχους που έχεις θέσει, αν θέλεις και για την φιλοσοφία η οποία προπονητικά σε διαπνέει. Να γνωρίσουμε καλύτερα δηλαδή και τον προπονητή Ισίδωρο Σταυριανό. Αυτό που έχω σαν αρχή εγώ είναι να μπαίνω μέσα στο γήπεδο και να δουλεύω. Προσπαθώ και εγώ συνέχεια να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερος. Σίγουρα κάθε μέρα μαθαίνουμε. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Στη ζωή μαθαίνεις κάθε μέρα, πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να φανώ στόχους. Ναι, βάζω στόχους. Είμαι άνθρωπος που βάζει στόχους. Ψηλούς στόχους. Ελπίζω να τα καταφέρω και να παίρνω και εγώ τη χαρά και την ικανοποίηση για τους που δίνω για την κάθε ομάδα που εργάζομαι. Τις προπονητικές φιλοδοξίες σας, κύριε Σταυριανέ. Οι φιλοδοξίες μου είναι, όπως κάθε άνθρωπος έχει φιλοδοξίες, και εμένα είναι, έχω φιλοδοξία να δουλέψω στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορέσω, που θα μου δοθεί η δυνατότητα, και ελπίζω να έχω την τύχη να μπορέσω να το υλοποιήσω. Μάλιστα. Σε ένα άλλο κομμάτι θέλω να σας ρωτήσω, υποτίθεται το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας που είναι η τελευταία, στα χαρτιά τουλάχιστον, ερασιτεχνική κατηγορία η εθνική, έχει και έναν επιπλέον στόχο, την προπαρασκευή ποδοσφαιριστών. Τηρείται αυτό? Γενικά δεν είναι τώρα προσωπική ερώτηση, έχει να κάνει με τον Παουρούφ. Βεβαίως απαντάτε και για αυτό, αλλά αποκτά και μια ευρύτερη διάσταση. Τηρείται αυτό που λέμε προπαρασκευή παικτών, η αιμοδότρα κατηγορία? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ανάλογα οι στόχοι που βάζει κάθε ομάδα. Πιστεύω ότι μπορεί να τηρηθεί. Απλά όταν, πρόβλημα, ναι. Όταν βάζεις συγκεκριμένους στόχους, αυτό λίγο διαφοροποιείται. Εμείς φέτος έχουμε φτιάξαμε ένα σύνολο και με μικρούς παίκτες σε ηλικία, αλλά και μεγαλύτερους. Καταφέραμε και συνδέσαμε αυτό το ΠΑΔ και μας βγήκε σε καλό. Μάλιστα. Πάντως, δεν μπορούμε να πούμε ότι η τρίτη εθνική κατηγορία είναι αυτή που στην οποία ο μέσος όρος ηλικίας είναι χαμηλός σε όλες τις ομάδες, ή βγάζει παίκτες ή αναδεικνύει. Όχι, δεν ισχύει κάτι. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό που είδαμε και φέτος, ναι, δεν ισχύει κάτι. Αυτό είναι πρόβλημα όμως, έτσι δεν είναι? Είναι σημαντικό. Ζητώ την άποψή σας. Σαν χώρα και το ποδόσφαιρό μας να αλλάξει επίπεδο και να μην βλέπουμε τόσους ξένους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται στη μεγαλύτερη κατηγορία. Έτσι. Πρέπει να δώσουμε εμείς έμφαση σε αυτή την κατηγορία και να είναι τελείως διαφορετικά η προσέγγιση όλη, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ελληνόπουλα κύριε Σταυριανέ, γιατί όταν στην τρίτη εθνική κατηγορία βλέπεις και κατακλείζονται από ξένους ποδοσφαιριστές, εντάξει, λες ότι δεν ξέρω αν έχει νόημα υπάρξεις. Ένα σχόλιο θα ήθελα δικό σου για τις κριτικές ομάδες του Ομίλου και περισσότερο να εστιάσουμε στις ομάδες του Ηρακλείου. Δηλαδή, τον Μπόρο, ας πούμε, που τερμάτισε, να το πάρουμε, Πόρο, Γιούχτ, Αλμυρό και ΠΟΑ. Ένα σχόλιο δικό σου, που τις αντιμετώπισες. Ο Πόρος, αν και δεν είχε καλό ξεκίνημα, έδειξε στη συνέχεια ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο. Διεκδικούσε όλα τα παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά και εκτός και εντός έδρας. Έβγαλε μια δυναμική σαν ομάδα, ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Πιστεύω ότι δίκαια είναι στις υψηλές θέσεις βαθμολογίας. Ναι. Ο Γιούχτας, ναι. Ναι. Ο Γιούχτας, ο Αλμυρός, ο ΠΟΑ, ακολούθως.
Στο Γιούχτας πιστεύω, εγώ το έχω πει και σε παλαιότερη ερώτηση που μου είχαν κάνει, ότι ο Γιούχτας εγώ περίμενα κάτι περισσότερο, δηλαδή ότι δεν θα πήγαινε στην πρώτη τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία. Πίστευα ότι θα σωθεί πολύ πιο νωρίς και αυτό θα τον απελευθέρωνε κιόλας να παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο Αλμύρος. Ο Αλμύρος είναι μια ομάδα που έχει από τα καλύτερα ρόστερ, πιστεύω εγώ, στον Όμιλο, με ποδοσφαιριστές αρκετούς ξένους, αλλά πολύ ποιοτικούς παίχτες, και ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Τώρα, για τον ΠΟΑ. Ο ΠΟΑ είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες και στην κατηγορία αλλά και στην Κρήτη. Και είδαμε, αυτό δείχνει και πόσο ανταγωνιστικός ήταν αυτός ο όμιλος, όταν βλέπουμε ότι ο ΠΟΑ δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Εύχομαι να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί του αξίζει να βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Για τον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου είπαμε, μας κάνατε και το σχόλιο σας όταν μιλήσαμε για το χθεσινό παιχνίδι, ήταν η ομάδα που στον πρώτο γύρο οδήγησε την κούρσα, στο δεύτερο την οδηγήσατε εσείς, αυτός που τελειώνει πρώτος παίρνει και τα εύσημα, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι η αξία του ιτημένου δεν δίνει δόξα στον νικητή, έτσι δεν είναι. Κλείνοντας λίγο πριν σας αφήσουμε, coach, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Power Roof? Μας είπατε ότι υπάρχουν αντοχές, υπάρχει το υπόβαθρο για να υποστηρίξει ακόμα και μια ενδεχόμενη άνοδο στην δεύτερη εθνική κατηγορία, στη Super League 2. Ο κόσμος ασχολείται εκεί, έτσι? Εννοείται, και το σημαντικό, σας ξαναλέω, είναι ότι υπάρχουν οι βάσεις και ότι δεν έχει γίνει τίποτα στη δίκη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχουν οι στέρεες βάσεις, υπάρχουν οι ανθρώποι από πίσω που μπορούν όλο αυτό το εγχείρημα να το υποστηρίξουν. Και βλέπω και κόσμο, ότι σας ακολουθεί ο κόσμος. Υπάρχει και το στοιχείο του κόσμου που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει μια ομάδα να έχει μια πορεία σταθερότητας. Η βοήθεια του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική. Τους είχαμε κοντά μας τα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούσαν την ομάδα με το καράβι μαζί μας, και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε τη στήριξή τους και ελπίζω να την έχουμε και στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν στα play-off. Εγώ τους είδα και στο παιχνίδι με τον Μπόρο εδώ στο Ηράκλειο και χθες υπήρχαν στο παιχνίδι με τον Άγιο Νικόλαο, έτσι δύο τελευταίες αγωνιστικές εκδρομές. Εσείς πότε ξεκινάτε, πείτε μας λίγο πριν σας αφήσουμε. Στις 17 του μηνός είναι η πρώτη αγωνιστική. 17 Κυριακή, τη μεθεπόμενη Κυριακή, ναι. Ναι. Και είναι Με την Ηλιούπολη μέσα στο γήπεδό μας. Δύσκολο μας. Ναι. Όλα είναι δύσκολα. Όλα είναι δύσκολα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, δεύτερο πρωτάθλημα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, coach. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, αλλά από τα συγχαρητήρια πάμε στο καλή επιτυχία για την επόμενη πρόκληση που έχετε μπροστά σας, που είναι ακόμα μεγαλύτερη μετά την πρωτιά στον 7ο όμιλο, το να μπορέσετε να δώσετε στη διοίκησή σας την ευκαιρία να στηρίξει αυτό που θα πετύχετε, θα προσπαθήσετε να πετύχετε, δηλαδή την άνοδο στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Να είστε καλά, coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.